Μαζί μα, όπω σα έλεγα και νωρίτερα, έχουμε τον Κώστα Παγώνη. Είναι μέλο του Διοικητικού Συμβουλίου στου Χορονάξιου και φυσικά τον απολαμβάνουμε και στι παραστάσει που δίνουν οι Χωρονάξι. Κύριε Παγώνη, καλό μεσημέρι. Εύχομαι καλή χρονιά και έτσι στον αέρα του ραδιοφώνου και χαίρομαι πολύ που είμαστε μαζί. Έχουμε να τα πούμε ραδιοφωνικά χρόνια, θα έλεγα. Ο, τότε ήσασταν πρόεδρο του Εμποροεπαγγελματικού Συλλόγου. Έχουμε κάνει πολλέ συνεντεύξει μαζί από διάφορα πόστα που είχατε. Ναι, ναι. Ε, Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Λιμπέρτη για την πρόσκληση. Ε, δεν μου κάνουν ε, τακτικά τέτοιες προσκλήσεις. Ε, ευχαριστώ που με σκεφτήκατε. Ε, φυσικά. Και να Θεω... σας ευχαριστήσω επίσης και σας προσωπικά και την διεύθυνση του σταθμού που πάντα είναι κοντά, κοντά σε εμά, κοντά, ειδικά στους κορονάχους τα τελευταία χρόνια, Βεβαίως. και η στήριξη της, η στήριξη, η επικοινωνιακή, αλλά και Γενικότερα με άλλους τρόπους, η στήριξη. Ναι, ναι, υπάρχει η στήριξη αυτή, μια, πολύ καλή σχέση με το σταθμό. Χαίρομαι, χαίρομαι ιδιαίτερα. Ε, και φυσικά έχετε δώσει αρκετά πράγματα και στον πολιτισμό και έχετε βάλει το λιθαράκι σα και όταν ήσασταν πρόεδρο του Εμπορευματικού Συλλόγου και γενικότερα όσες φορέ ανακατευθήκατε με τα κοινά τη Νάξου. Ε, εγώ έχω να πω ότι μόνο καλά πράγματα γνωρίζουμε από εσά, κύριε Παγόνη, και γι' αυτό σα κάλεσα και σήμερα εδώ, γιατί γνωρίζω ότι συμμετείχατε και στη συνάντηση που έγινε προχθέ πάνω στη Σχολή Ουρσουλινών με τον νέο Αντιδήμαρχο Πολιτισμού, τον κύριο Βασίλη Φλεριανό, και θα ήθελα να μου πείτε ε, τις εντυπώσεις και τι ακριβώς συζητήθηκε εκεί και πώς σας φάνηκε όλη αυτή η πρωτοβουλία. Ναι. Καταρχήν να σας ευχαριστήσω για τα καλό σας λόγια. Προσπαθώ σε όλη αυτή τη μακρά διαδρομή να είμαι ενεργός πολίτης. Mm -hmm. Αυτό είναι το, 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 το κυρίαρχο για μένα. Από εκεί και πέρα, ε, για τη χτεσινή τη συνάντηση της Τετάρτης, ε, προσωπικά... Να πω ότι με εξέπληξε mm -hmm. η, η γρήγορη αυτή απόφαση του κυρίου Αντιδημάρχου. Εμείς ας πούμε σαν χωρονάξη ετοιμάζαμε τον φάκελο που τις επόμενες μέρες θα τον επισκεφτούμε προσωπικά και να τον συγχαρούμε για, την, για τη θέση αλλά και να του καταθέσουμε τις προτάσεις mm -hmm. μας mm -hmm. στο κομμάτι αυτό που διαχειριζόμαστε. Και... Μα πρόλαβε αυτό και. Πολύ θετική, έγινε... Πολύ θετική κίνηση. Το, το είπαμε και πριν ναι, ναι, μέρε. Ναι, ναι. Μου άρεσε πάρα πολύ. Υπήρχε ανταπόκριση, Ο... είχε κόσμο εκεί, ναι. πήγαν σύλλογοι. Ήταν, πιστεύω, μία από τι τις, τις καλέ ε, συγκεντρώσει. Για αρχική συγκέντρωση. Ναι, για αρχική. Ήταν πολλοί κόσμο, ανταποκρίθηκαν. Ε, Πάρα, πο πάρα πολύ συλλόγοι, ήταν γεμάτη η αίθουσα του... της σχολής του Ε, Κατά τη γνώμη μου ο... ο κύριος Αντιδήμαρχος παρόλο που δεν είναι νεοταπτός ναι. ηλικιακά ε, έχει ένα στίγμα, κατέθεσε ένα στίγμα ε, πολιτιστικό. Ε, κατάλαβα ότι κάποια πράγματα θέλει να τα κάνει ε, έχει ένα όραμα και όλοι όσοι ήμασταν εκεί ευχηθήκαμε ε, να μπορέσει να το υλοποιήσει ε, προσφέροντας και αυτός ε, στον τόπο. Βέβαια για μας ας πούμε τους παλαιότερους που έχουμε παρακολουθήσει τέτοιες ε, συναντήσεις ε, Λίγες φορές. Έχουμε, τα, ε, έχουμε ακούσει και άλλα τέτοια ε, λόγια που μας άγγιξαν εκεί στη συνάντηση αλλά δυστυχώς στην πορεία για διάφορους λόγους ε, δεν, δεν προχώρησαν. Mm -hmm. Ας ελπίσουμε ότι έτσι όπως το σκέφτεται, αν πρωτοπροχωρήσει, πιστεύω ότι θα έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Πώς το σκέφτεται Πα... δηλαδή, τι σας είπε. Ε, Κοιτάξτε βασικά το, το ότι δεν θέλει να εμπλέξει ας πούμε σε πρώτη προτεραιότητα τον πολιτισμό με τον τουρισμό. Ναι. Είναι κάτι το οποίο είναι κομβικό. Δεν θα κάνουμε δηλαδή πράγματα... Ούτως ή άλλως ο πολιτισμός εμπλέκεται με τα Εμπ, πάντα. Εμπλέκεται αλλά όχι να είναι Αλλά θα δώσουμε μόνο... λίγο έμφαση μόνο στο κομμάτι του πολιτισμού. Ε, ναι, δεν θα... Δε θα, δε θα δεν θέλει να γίνονται πράγματα πούμε, τα οποία θα είναι μόνο για τον τουρισμό. Όχι, θα βέβαια. πρέπει να είναι για τους κατοίκους, ε, φυσικά. Να, γίνει, να μάθουν οι κάτοικοι το τι συμβαίνει πολιτιστικά στο νησί, τα μνημεία, τα, τα μονοπάτια, ε, τα ήθη, τα έθιμα και όλα αυτά τα οποία πρέπει να, να μείνουν. Ε, κάτι πολύ σημαντικό ήταν ο τρόπος που ανακοίνωσε τη σύσταση μιας πολιτιστικής επιτροπής η οποία ε, θα έχει ας πούμε ρόλο σαν διοικητικό συμβούλιο δεν θα είναι, θα είναι μια άτυπη ας πούμε επιτροπή γιατί όπως ξέρετε αυτή η επιτροπή δεν, όπως ξέρετε τώρα δεν υπάρχει περιμέναμε τέσσερα χρόνια δεν, να γίνει δεν υπάρχει ε, ναι δεν, δε, δεν μπορούμε να γυρίσουμε πίσω Όχι, ο νόμος δεν το επιτρέπει δηλαδή να γίνουν οι νομικό πρόσωπο ο, ή όπως παλιά ήταν πάνε νοπολιτι... τα νομικά πρόσωπα τελειώσαν ε, ούτε νόπαπα ούτε τίποτα, πολιτιστικός τίποτα, οργανισμός τίποτα. Τίποτα. ο, ο αντιδήμαρχο θα διαχειρίζεται το κομμάτι αυτό είπε ότι θα φτιάξει μια επιτροπή η οποία θα είναι δεν θα είναι παραταξιακή και θα είναι, και δεν θα είναι χρωματισμένη ε, μα έτσι πρέπει να είναι. Πρέπει να αποτελείται από άτομα που ασχολούνται με τον πολιτισμό, που, έχουν, που και, είναι αντικείμενο του ναι. ο πολιτισμό, που μπορούν να δώσουν ιδέε και να υλοποιήσουν ιδέε. Και εδώ ε, δεν πρέπει ε, να υπάρχει διάκριση. Ε, έτσι, έτσι πρέπει να και, είναι. Και δόξα τω Θεώ, η και έχει υπόλοιπου τέτοιου. Ναι, και βέβαια, υπάρχει πάρα πολύ κόσμο ο οποίο περιμένει το κάλεσμα και το καλό κλίμα σε μια τέτοια επιτροπή που αν είναι άνθρωποι οποιοι πονάνε για το αντικείμενο, ναι. είναι σίγουρο ότι θα πετύχει. Έτσι είναι. Λοιπόν, ε, ε, το είπε... Με αποφασιστικότητα. Ναι. ναι. Το είπε και στο Δημοτικό Συμβούλιο και... την προηγούμενη ημέρα, ότι ναι. θα τη φτιάξει αυτή την Επιτροπή, σε, απαντώντας σε ένα Έτσι, σχόλιο του όπως κ. Έτσι, το όπως το είπα και εγώ στην μικρή τοποθέτηση που έκανα, ότι είναι νέος. Είναι νέος τα πράγματα, έχει όραμα, πρέπει να τον στηρίξουμε και εμείς εδώ και το περιβάλλον εκεί. Έτσι. Δεν γίνεται αλλιώ. Mm -hmm. έχουμε πια δοκιμάσει τόσα πράγματα. Να γίνει αυτό που λέμε πια όλοι, ότι υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι που μπορούν, όχι μόνο στον τομέα αυτό του πολιτισμού, γενικότερα. αλλά γενικότερα. Να δοθεί η ευκαιρία, ειδικά σε νέους ανθρώπους, γιατί κακά τα ψέματα, είναι οι νέοι άνθρωποι, είναι αυτοί οι οποίοι φέρνουν το καινούριο, έχουν την αποφασιστικότητα, έχουν τα κότσια πια να κάνουν ναι, ναι. κάποια πράγματα. Και νέε ιδέε και πρωτοποριακέ ιδέε κτλ. Ναι. Χρειάζονται και οι παλαιότεροι που έχουν εμπειρία, που έχουν ζήσει καταστάσει, που γνωρίζουν πώ θα πρέπει να κινηθούμε σε αυτό το κομμάτι για το οποίο έχουμε μεσαίωνα ίσως μέχρι σήμερα εδώ στο νησί της Νάξου και ειδικότερα τα τελευταία χρόνια. Έχουμε αποτύχει στο πολιτιστικό, στο πολιτιστικό κομμάτι της Νάξου τα τελευταία χρόνια και το Τι. βλέπουμε καθημερινά. Λέει και το καλοκαίρι και το απόκριε και τα Χριστούγεννα και γενικότερα το βλέπουμε μπροστά μας. Αν έλειπαν δηλαδή και κάποιες πρωτοβουλίες που παίρνετε να όπως εσείς χορονάξει να ανεβάσετε αυτές τις παραστάσεις κτλ. Τι γίνεται στο νησί. Κοιτάξτε υπάρχει, υπάρχει ένα, ένα κενό ε, κάποιοι άνθρωποι προσπαθούν γύρω γύρω Έτσι. προσπαθούν να κάνουν κάτι δεν υπάρχει αυτός ο συντονισμός Αν όλοι αυτοί οι άνθρωποι Και... ενώσουν όμως τις δυνάμεις τους Σ, σίγουρα, θα, θα πάμε δυνατό. καλύτερα. Ε, ναι. Σι, σίγουρα θα πάμε κάπως καλύτερα ε, Αυτό το οποίο εκεί υπόθηκε ας πούμε ήταν ότι είναι όλοι οι εκπρόσωποι των συλλόγων ε, evet, συμφωνούν και με, τις, με κάποιες αλλαγές, ας πούμε, σε πρώτη φάση μπορεί να γίνουν, δηλαδή πρέπει μπορεί να, να γίνονται γίνουν, παράδειγμα, που πρέπει να, γίνουν ναι, αυτές να οι γίνονται αλλαγές. οι εκδηλώσεις ας πούμε τον Αύγουστο, ε, Ναι. πρέπει να γίνει μια κατανομή, ένας προγραμματισμός να γίνεται για όλο το χρόνο Έτσι. και κάποια πράγματα να πρέπει να μπουν και στι, στα σχολεία. Και να μπει και να... η ποιότητα μέσα, στους, μέσα στις εκδηλώσεις, ε... είναι πολύ σημαντικό και αυτό σημαντικότατο γιατί τώρα πια ε, υπάρχει μια πολιορκία γύρω γύρω ας από τα ΜΜΕ και τα social που είναι καμία σχέση δεν ακριβώς, έχει με την ποιότητα ακριβώς. και με την ειδικά την ε, 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 προστασία του Να μπεί και στα κόμλια. σχολεία φυσικά γιατί και οι, το έχουν ανάγκη και τα παιδιά εδώ της ΝΑΚΤΟ. Βέβαια, <σ Province> αλλά πρέ, πρέπει η, τα παιδιά να μάθουν. Την, ε, την ιστορία, να μάθουν τα μνημεία, να μάθουν τα, τις διαδρομές, να ξέρουν τι ακριβώς συμβαίνει για να τα αναδείξουν στην πορεία, να τα προσαντεύσουν ε, και να τα διαδώσουν, ας πούμε, ε, τα επόμενα χρόνια. Όπως επίσης και πολιτιστικές εκδηλώσεις θα πρέπει να γίνονται σε όλα, όλα όμως τα χωριά της Νάξου. Σε όλα τα χωριά της Νάξου. Εκεί... Δεν, δεν πάμε να, να παίξουμε μια παράσταση καραγκιόζη και λέμε κάναμε πολιτιστική εκδήλωση τη Εγκαρέα, α πούμε. Ναι. Κοίταξε. Τουλάχιστον όλα αυτά τα χρόνια, οι, οι τοπικοί συλλογοί έχουν, έχουν πλάνο. Ε, στα χωριά μας υπάρχει τρομερή παράδοση, το ξέρετε καλύτερα από μένα. Μπορούν ο, οι σύλλογοι με την ανάλογη μεταχείριση να κάνουν εκδηλώσεις σε, 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 σε επίπεδο ε, χωριού. χωριού και σε συνεργασίες ας πούμε μπορούν να κάνουν τα χωριά μεταξύ τους να ε, γίνει μια κεντρική εκδήλωση εδώ, μια στο φιλότι και τα λοιπά. Ναι. Υπάρχει πρόγραμμα, δεν υπάρχει συντονισμός. Δεν ε, δε γνωρίζετε τι κάνει ο Γιώργος Καμβίσης στον Καλόξυλο ας πούμε. Ένα τριμέρο εκπληκτικό. Για έχουμε, έχουμε, για έχουμε, να αναδειχθεί το χωριό. Ναι, έχουμε ιδία να... <laughs> ε, άποψη για το, για το δρόμενο. Ε, την πρώτη χρονιά η Χορονάξ ήταν αυτή που η... ναι, στήσανε βέβαια. όλο το... το ξέρω, το ξέρω. Σας κάναμε μια εκεί. πάρα πολύ καλή δουλειά και ε... πάνω απ' όλα, ε, κυρία Λιμπέρτη, ε, θα το πω παρόλο που δεν αισθάνομαι καλά, ε, κάποιοι από μας μάθαμε τον καλόξυλο πως εγώ ας είναι, έτσι πούμε. έτσι είναι και εγώ το θύμωσα ίδιο θύμωσα με τον εαυτό μου και εγώ το ίδιο. με τον εαυτό μου που αυτό το διαμάντι αυτή την ομορφιά mm. που και την παρακαταθήκη των προγόνων μας δεν την ξέραμε ναι και εγώ το ίδιο έμαθα τον καλόξυλο ναι και ξεκίνησε τόσο απλά και έγινε τόσο ωραίο και έγινε εξακουστό όλο τον κόσμο αυτό το γεγονό. Ναι, ναι. Ήταν ήτανε μια Άρα, πάρα Άρα λοιπόν, έχουμε, έχουμε επίση εξίσου πολύ όμορφα χωριά που μπορούμε να σκεφτούμε και να υπάρχουν ιδέε να γίνουν παρόμοιε πολιτιστικέ εκδηλώσει και να αναδειχθούν και αυτά τα χωριά και να πάμε και κόσμο πάνω στα χωριά που το έχουν ανάγκη. Mm -hmm. Που είναι εγκαταλελειμμένα. Βέβαια. Βέβαια. Συμφωνώ, συμφωνώ απολύτω και νομίζω ότι. Ε, αυτό το ξεκίνημα ας πούμε, του, του καλόξυλου ε, θα βρει ε, μιμητές. μιμητές και σε Μιχάρι. άλλα χωριά και είναι, είναι πάρα πολύ καλό να συμβαίνει αυτό, mm -hmm. είναι πάρα πολύ καλό. Εμείς τουλάχιστον ε, σαν χορονάξη, ε, τέτοιες εκδηλώσεις που έχουν σχέση λίγο έτσι και με το αποκεντρωμένο κομμάτι, τις στηρίζουμε όσο μπορούμε yeah, και φυσικά. συμμετέχουμε. Ε, μέσα σε όλο αυτό ναι, μέσα Ναι, δώσατε, πλαίσιο, δώσατε ασούμε, πολλά λέει. η ήταν εκεί στο Καλόξυλο δεν το συζητάω Αφού... και ο Παγοτατζής και ο φωτογράφος ε, ήταν ε, εντάξει νόμιζες ότι ζεις και σε μια άλλη εποχή ναι, έκανες ναι, βόλτα ναι, στα στενά ναι. εκεί και έλεγε όντω ότι ε, καλά πιστεύω ότι θα με ρωτήσετε τι ετοιμάζουμε ε, ναι, και θα εννοείτε, σας πω ένα, εννοείτε, εννοείτε. Ένα, μια ωραία παρόμοια εκδήλωση. Εννοείται, εννοείται, θα σας ρωτήσω, <laughs> το κρατάω για το τέλος. <laughs> Άρα λοιπόν σας άφησε πολύ καλές εντυπώσεις όλη αυτή η συνάντηση, αυτά που είπε ο νέος αντιδήμαρχος. Ε, πιστεύω να, συνα, να συνεχιστούν κάποιες εξίσου συναντήσεις και να, να μπορούμε... Θα... Πιστε, πιστεύω ότι θα υπάρξουν τώρα και συναντήσει όπω σα είπα και πριν. Εμεί θα πάμε να τον επισκεφτούμε και θα του πούμε θα του τα δικά μα θέματα. Ναι. ναι, ναι, τα δικά μα θέματα. Τα δικά σα θέματα είναι να έχουμε και ένα θεατράκι κάπου που να μπορείτε Κοιτάξτε, να παίζετε. Είμαι... Και όχι να σα <συσχε> βάζουν ένα σανίδι και να σα το παίρνουν και μετά να μην μπορούν να σα δει ο κόσμο εκεί που παίζετε κτλ. Και... Και είναι κάποια προβλήματα. Κοιτάξτε, για τι θεατρικέ ομάδε. Η πρόσβαση στο θέατρο Ιάκωβος Καμπανέλης στο Δημαρχείο είναι ένα πάγιο αίτημα και είναι ο φυσικός χώρος. Ε, φυσικά, φυσικά. Εμείς έχουμε... Αλλά και ένα ανοιχτό θέατρο ναι. το καλοκαίρι και αυτό θα είναι. Ε, ε, εμείς έχουμε μια ιδιαίτερη σχέση με τη Σχολή Ουρσολινών. Είμαστε αρκετά χρόνια πάνω και κάνουμε ναι, τις πρόβες ναι. και προσπαθήσαμε όλα αυτά τα χρόνια να παρουσιάσουμε και τα έργα μας εκεί με mm -hmm. δυσκολίε, με προβλήματα κτλ. τα λοιπά. Με μικρό ε, χώρο ξέρω ότι εκκλησιάζουσες φέτος α πούμε θα είχατε διπλάσιο και τριπλάσιο κόσμο ναι. αν είχατε καθίσματα. Ε, ε, αυτό φάνηκε στις δύο παραστάσεις που κάναμε τον Οκτώβριο στον Καμπανέλη που το θέατρο ήταν γεμάτο ναι, και πήγαμε πάρα πολύ καλά. Ε, υπάρχουν προτάσει, έχουμε προτάσει και για ανοιχτό θεατράκι ε, που θα τι καταθέσουμε τώρα ε, νομίζω ότι χρειάζεται διάθεση και προγραμματισμός. Ναι. Πρέπει τέλος πάντων να γίνει και κάτι μεγάλο τα τελευταία χρόνια, δηλαδή να γίνει ένα ανοιχτό θέατρο. Ακριβώς, που λέμε ότι ακριβώς. δεν γίνονται μεγάλα πράγματα κτλ. Να γίνει ένα ανοιχτό θέατρο. Υπάρχουν οι χώροι, υπάρχει... Υπάρχουν. Πού θέατρο. θα μπορούσε θα... να γίνει ένα ανοιχτό θέατρο, ας πούμε. Εκεί στον Άγιο Μινά το. Κοιτάξτε, στον Άγιο Μινά είναι... είναι, ένα πάρα πολύ καλό σημείο. Με... Και εγώ ακούσει ότι έχει και γίνει... καλή ακουστική γενικότερα εκεί. Κοιτάξτε, Εκεί έχουμε παίξει, ξέρουμε ότι με αυτές τις συνθήκες δεν βοηθάει. Αλλά εάν στο κομμάτι του βοριά, στην πλευρά του η ε, γίνει ένα πέταλο ναι, ναι. που θα κάθονται οι θεατές, αυτομάτως ο βοριάς κόβεται. Ε, μπορεί να δημιουργηθεί Και είναι και όμορφο εκεί. το περιβάλλον εκεί, γιατί είναι το κάστρο ναι. από πάνω, είναι όμορφο ε, το περιβάλλον. Βέβαια, βέβαια. Υπάρχει ας πούμε... Ε, η σχολή Ορσουλινών στην Ιαβλή που έγινε και συνάντηση Μαι. το 21 των Εραστεχνικών Θεάσεων Αιγαίου εκεί μπορεί να γίνει μια σκηνή η οποία να μείνει όπως έγινε για τη συνάντηση αλλά μετά για διάφορους λόγους την, ε, την ξυλώσαμε ε, και εκεί μπορεί να γίνει και στον μετερολογικό σταθμό μπορεί να γίνει Βέβαια, και πολλά είναι πράγματα να κάνουμε και νομίζω ότι θα υπάρχουν και άλλες, και άλλες λύσεις. Και βλέπω ότι ε, παίζοντας ας πούμε τις εκκλησιάζες και είδαν εκεί οι άνθρωποι οι οποίοι ήρθανε ε, ε, να δουν την παράσταση, ε, μας, μας το είπανε ότι πρέπει να κάνουμε ένα ανοιχτό θέατρο. Δεν μπορεί να παίζεις μια, μια τέτοια παράσταση ε, με τόσο κόσμο, με χορευτικά, με, με χοροδεία κτλ. Και, και να είσαι στριμωγμένοι εδώ. Ε, ξέρουν δηλαδή οι άνθρωποι της διοίκηση ότι πρέπει να, συ, να γίνει ναι, ναι. να γίνει κάτι τέτοιο και νομίζω ότι η Νάξος... Α, δώρο, σαν, δώρο στον πολιτισμό ναι, της Νάξος σ, θα είναι. Η Νάξος ας πούμε με, με τον πολιτισμό που έχει, με τους ανθρώπους που έχουν ε, δουλέψει για τον πολιτισμό, νομίζω ότι το δικαιούται να υπάρχει ένα, Φυσικά. ένα ανοιχτό θέατρο και ένα θέατρο όπως είναι ο Καμπανέλης, ε, αντάξιον όλων αυτών με τα φώτα του, με τα καμαρίνια του Έτσι. με το να μπορεί να, η κάθε ομάδα να πάει να κάνει πρόβες όχι Βέβαια. τέλος πάντων, αυτό ε, ναι σίγουρα, σίγουρα είναι κάτι το οποίο λείπει και θα πρέπει να το φροντίσουν να, το, να δουν πως θα το διευθετήσουν να το, να το φτιάξουν αυτό ε, τώρα, σε ό,τι αφορά. Εσεί, λοιπόν, θα δώσετε τι προτάσει σα στο νέο αντιδήματο Βέβαια, βέβαια. Ε, είμαστε, δεν νομίζω είμαστε, ότι Είμαστε έτοιμοι. Το ραντεβού πρέπει ναι, να κλείσουμε. το ραντεβού να δώσετε το πρωί. Ναι. Πάντω, η προτεραιότητα τώρα είναι οι απόκριε, από ,τι ό,τι καταλαβαίνω. Το τι θα κάνουν στα πολιτιστικά δρόμενα των αποκριών. Ναι, κοιτάξτε, στην, στην κουβέντα τουλάχιστον μέχρι την ώρα που ήμουν εγώ εκεί, δεν είχε συζητηθεί Α, κάτι τέτοιο για τι απόκριε. Ε, δεν ξέρω αν συζητήθηκε κάτι. Ακούω όμω ότι υπάρχει μια δραστηριότητα γύρω από το, από το γνωστό τριήμερο. Ναι, ναι. Ε, ήδη υπάρχει η ομάδα αυτή, η οποία δουλεύει ναι. από ό,τι ξέρω. Mm -hmm. ε, πιστεύω ότι θα γίνει κάποια συνάντηση με σκοπό τις εκδηλώσεις... Με αντικείμενο της, ναι. της Απόκρειας, βέβαια. Η απόκριση είναι βέβαια για το νησί πάρα πολύ... Ε, είναι τρεις εκδηλώσεις οι οποίες είναι Δυνατές. πάρα πολύ καλές ε, νομίζω ότι αυτές οι εκδηλώσεις είναι σε 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 Ξεξέλιξη, τροχιά, τροχιά γνωρίζουμε πώ πώς μπορεί να γίνουν και τα λοιπά ε, και, εκτός αν υπάρχει κάποια άλλη πρόταση και τα λοιπά, θα το δούμε, θα το δούμε τις αμέσως επόμενες ημέρες ε, αφού δουλεύουν ήδη για το καρναβάλι, μα δεν αργεί κιόλας να έρθει, δεν είναι πολύ ο καιρό που έχει μείνει. Ε, τώρα, τι μας ετοιμάζετε. Ε, ε, ήδη έχουμε ξεκινήσει, έχουμε ξεκινήσει πρόβες. Βέβαια η, η πρώτη μας εκδήλωση είναι 11 Φεβρουαρίου η κοπή, η κοπή της πίτας Α, που θα γίνει, είναι, θα γίνει την Κυριακή 11 του μηνός ε, στον Πάκο Κοπή της πίτας και όχι μόνο Τι άλλο <laughs> ε, Θα μου επιτρέψετε να είναι έκπληξη, έκπληξη ναι. Α, Μάλιστα, <laughs> μάλιστα σε ιδέες ε, μετά τώρα. πάμε, μετά πάμε στις 27 Μαρτίου ναι. ε, που γιορτάζεται η Παγκόσμια ημέρα θεάτρου ε, συμμετέχουμε και φέτος όπως και πέρυσι θα κάνουμε ένα ένα μικρό θεατρικό ναι. θα παίξουν ε, τέσσερις άνδρες το έργο του ε, του Χαβιαρά δάφνες και πικροδάφνες ε, μια ένα πολιτικό έργο ναι θα... ακόμα δεν έχουμε καταλήξει που θα το παίξουμε ε, ήδη ξεκινήσαμε και σε αυτό κάνουμε Προβε. πρόβες ναι, τέσσερα αγόρια ε, στη συνέχεια τέλος Μάη και περίπου το τελευταίο δεκαήμερο του Οκτώβρη οι παραστάσεις του καινούριου μας έργου ναι. που είναι το έργο του Γιάννη Τσίρου ένας νέος Έλληνας συγγραφέας ε, και λέγεται τα τέσσερα μάτια Περί ναι. τίνος πρόκειται ε, Είναι ένα έργο το οποίο ε, δείχνει το πως λειτουργούν οι τέσσερις εξουσίες Α μάλιστα με μηνύματα πάλι με... Το ναι, έργο με μηνύματα. πάρα πολύ καλό έργο. Ήδη έχουμε αρχίσει, διαβάζουμε και πιστεύω ότι μέχρι τέλος του μήνα θα σηκωθούμε να αρχίσουμε να παίζουμε κιόλας. <laughs> είναι Πάρα πολύ ωραία διαδικασία, όλη, όλη η ομάδα των χωρών αξίων με ε, σκηνοθέτη τη φιλίπα την Μαλέγκου ναι. η οποία για μια ακόμα φορά θα είναι στο τιμόνι και δεν την αφήνουμε και να φύγει. Όχι βέβαια, <laughs> με τίποτα. Μια επιτυχημένη συνταγή πώς να τη χαλάσεις. Ε, άρα, τέλος και, το... και, ναι, και πάμε λίγο πιο μακριά. Γιατί περιμένω ε, το αντίστοιχο. Τα, αυτό με τα, το... Χριστούγεννα, α, ναι. τα Χριστούγεννα. Ετοιμάζουμε ε, ένα παιδικό θεατρικό. Πολύ ωραία. Το οποίο λέγεται Ο Παπουτσής και τα ξωτικά. Ναι. Και θα γίνει ε, σε ανοιχτό χώρο και σε φυσικό ντεκόρ. Αυτά θα τα δούμε στην πορεία. Σε ανοιχτό χώρο και φυσικό ντεκόρ. Δεν ξέρω πού θα τα κάνετε. <Και> ε, προσπαθώ να σκεφτώ. <Και> Τέλος, τα Χριστούγεννα, χαίρομαι πάρα πολύ που βάζετε αυτή την ε, παράσταση, γιατί θεωρώ ότι τα Χριστούγεννα πρέπει να γίνονται πράγματα στο νησί, ε, να κρατάμε τον κόσμο εδώ και να φέρουμε και άλλο κόσμο. Γιατί και ε, ω χειμωνιάτικος προορισμό θεωρώ ότι η Νάξος είναι ένας πάρα πολύ όμορφος προορισμός, αν σκεφτείς πάνω τα χωριά, ε, την ε, γαστρονομία μας Υπάρχουν πράγματα να κάνει κάποιο και το χειμώνα στην άξονα. Mm -hmm. Άρα τα Χριστούγεννα πρέπει να κάνουμε πράγματα πάνω απ' όλα για εμά εδώ, του κατοίκου. Και ε, θα μπορέσουμε να προσελκύσουμε και άλλο κόσμο. Συ, συ, συμφωνώ απολύτω. Είναι η θέση μα αυτή για εκδηλώσει όλο τον χρόνο. Και είδατε το πρόγραμμά μα ναι, δεν έχει βλέπω, σχέση ναι. με όλο το χρόνο. Και δεν έχει μόνο καρδιά, καρδιά καλοκαιριού. Ναι, ναι. Είμαστε μέχρι, ναι, μέχρι τον, μέχρι, μέχρι τέλος ο, του Μάη που θα ναι, κάνουμε ναι. τις τρεις παραστάσεις Τέλος Μαΐου λοιπόν, και βέβαια, μετά το πρώτο δεκαήμερο του Οκτώβρη ε, Και υπάρχει και το, πρώτο δεκαήμερο, το τελευταίο δεκαήμερο του, του Οκτώβρη Η συνάντηση των αναστεχνικών θειάσεων στην ΚΟ στην ΚΟ Που θα παρουσιάσουμε το έργο, αυτό το έργο, που... το έργο του, του, Τσίρου ε, Το παιδικό αυτό το κάναμε ε, κουκλοθέατρο mm -hmm. επί συναξίας Άντε αλήθεια Είχαμε παρακολουθήσει τότε ένα σεμινάριο ε, για, κουκλοθέατρο. για κουκλοθέατρο και το στήσαμε αυτό το έργο το παίξαμε στο επιτόπιο μουσείο το παίξαμε στην ποταμιά στην Σταπεράθου με πο πάρα πολύ ωραίο Η έργο Η συναξία έδινε πολύ χρώμα στον πολιτισμό στην Άξο έκανε πολύ όμορφα και πράγματα εδώ στο νησί Κοιτάξτε, Τι είχε απογίνει Έχουμε κατά, κατά καιρού ε, υπάρχουν, ε, υπάρχουν στιγμές φωτεινές όπως παλιά ο πολιτιστικός, ε, η ανάδραση, ναι, ναι. η συναξία. Σημασία έχει ότι ε, αυτοί οι οποίοι συνεχίζουν συνέργεια. είναι λίγοι. Το ξέρετε καλύτερα ναι, από μένα ότι... Δεν φτάνει μόνο να κάνουμε ένα μπαμ και να βγούμε. Η συνταξία για την εποχή έκανε πάρα πολλά πράγματα. Πάρα πολλά, δεν το συζητάμε. Και από εκεί βγήκανε, ε, μεταξελιχθήκαμε ας πούμε σε μυθοποιούς, σε Χορονάψη, γίνανε σε... χορονάξη, και τα λοιπά, και τα λοιπά. γίνανε... Πρέπει να κλείσουμε, είναι πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτησή μας. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ που ήσασταν μαζί μας κύριε Παγόνη και θα ξανανταμώσουμε σίγουρα, αφού έχετε εδώ και τόσα πράγματα να κάνετε. Ε, σας ευχαριστώ και εγώ προσωπικά, σας ευχαριστώ εκ μέρους της ομάδα των χωρών αξίων. Ε, χαιρόμαστε που μας δίνετε ευκαιρία να επικοινωνήσουμε και μαζί σας και με τον κόσμο. Ε, αυτό που θέλω να, να καταθέσω και να κλείσουμε την κουβέντα είναι ότι ε, όλοι εμείς που ζούμε σε αυτόν τον τόπο πρέπει να το αποδεικνύουμε. Ο καθένας έχει τον τρόπο του. Έχει τον τομέα του που μπορεί να δείξει αυτή την αγάπη και αυτό το ενδιαφέρον. Έτσι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έτσι.